Γεια σας αγαπητοί φίλοι, νέο ευρωπαϊκό άρμα θα αντικαταστήσει παλαιότερων τύπων και θα εξοικονομήσει χρήματα για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Γερμανία, οι δάσκαλοι των αρμάτων μάχης και η Γαλλία στο πρόγραμμα καλούν και την Ιταλία, δυστυχώς η Ελλάδα δεν συμμετέχει. Βαβαρία, Μόναχο, 29 Απριλίου 2024, ο κολοσσός KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall AG, Rheinmetall Landsysteme και Thales υποστηρίζουν τη Συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας για το Main Ground Combat System, MGCS. Η κίνηση των εταιριών κολοσσών της Ευρωπαϊκής Υπήρου υποστήριξε τη συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στο Γάλλο Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνού και το Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους στις 26 Απριλίου 2024 στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Η Ρώμη, Ιταλία, προσκλήθηκε ανεπίσημα από τη Γαλλία να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέου ευρωπαϊκού τάγκ MGS κατά τη διάρκεια συνάντησης ανάμεσα στο Σεμπαστιάν Λεκορνό και το Γάλλο και τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο, όπου υπέγραψαν και επιστολή προθέσεων για την ενίσχυση συνεργασίας στον αμυντικό τομέα ανάμεσα στο Παρίσι και τη Ρώμη. MGCS αντικαθιστά το γαλλικό Leclerc και το γερμανικό Leopard 2 με προηγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες με δικτυωμένη διαχείριση επιχειρήσεων, διαδικτυακή, αυτόνομες και αυτοματοποιημένες δυνατότητες και έχει σχεδιαστεί για να υπερέχει σε μάχη υψηλής έντασης δια των τεχνολογικών του καινοτομιών. Το Δεκέμβριο του 2014, πριν 10 χρόνια, η Bundestag ενέκρινε την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αρμάτων μάχης όταν η Ούρσουλα von der Leyen, τότε Υπουργός Άμυνας, ήταν στο Υπουργείο. Η απόφαση ήρθε την ώρα του πολέμου στο Ντονμπάς τότε, όπου τα άρματα μάχης Leopard 2A6 που η Bundeswehr, ο γερμανικός στρατός, σκόπευε να διατηρήσει μέχρι το 2030, φαίνονταν μάλλον ανεπαρκή. Μάλιστα, οι Γερμανοί αναλυτές έγραφαν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του Leopard 2 πηγάζει από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί βολφράμιο αντί για απεμπλουτισμένο ουράνιο για βολές εναντίον αρμάτων. Η επιλογή του υλικού επηρεάζει την απόδοση λόγω των περιορισμών των πυρομαχικών βολφραμίου. Η Bundeswehr εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες για την ικανότητα των διατριτικών βλημάτων να διαπεράσουν τη θωράκιση των πιο σύγχρονων ρωσικής κατασκευής αρμάτων μάχης TAF-14 αρμάτα. Κλείνοντας, να σας πω όπως άρχισα, η απουσία της Ελλάδας από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό άρμα μάχης μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει, την ώρα που η Αθήνα έχει ένα μεγάλο αριθμό Leopard 2 και άλλων τύπων Leopard 2A4, 1A5 και πολλών άλλων αρμάτων, τα οποία θέλουν εξυγχρονισμό και η ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο Υπουργού Εθνικής Άμυνας έχει επανειλημμένα μιλήσει τελευταία για εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά της χώρας. Εάν δεν συμπαράγουμε, πώς ή θα παράγουμε μόνοι μας ή θα συμπαράγουμε. Πελάτες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε, ειδικά σε πρώτης γραμμής οπλικά συστήματα και μέσα. Πολεμικά πλοία, άρματα μάχης για την ξηρά και μαχητικά αεροσκάφη για τον αέρα. Drones αρχικά στον αέρα και ακολούθως και κανονικά μαχητικά. Ή να αυξηθεί το ποσοστό συμπαραγωγής των F-16 από το 30% που έχει η ΑΒ σήμερα στο 50%. Αλλά εκεί θέλει εξυγίανση, θέλει περαιτέρω κινήσει για την ΕΑΒ. Αυτά προς το παρόν. Δείτε το σύνδεσμο που ακολουθεί την περιγραφή αυτού του βίντεο. Μπείτε στην ιστοσελίδα όπου έχω γράψει την ανάλυση για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.